Νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει είναι πιθανό να τα δούμε όλα. Όπως σχεδόν όλα τα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, όπου είδαμε πρωτοφανή πράγματα. Την αστυνομία να εισβάλλει σε σπίτια 3 η ώρα τη νύχτα σε οικογένειες με μικρά παιδιά, σπάζοντας πόρτες, ουρλιάζοντας, όπως ακριβώς γίνονται στις αμερικάνικες ταινίες, στις πολεμικές ή τις αστυνομικές. Και αυτό το είδαμε ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση των κατοίκων της Ιερισσού στην ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή της περιοχής τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα βρώμικο και αδιαφανές deal ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους επενδυτές εντός εισαγωγικών, το οποίο ούτε το δημόσιο συμφέρον ευνοεί, ούτε την τοπική ανάπτυξη, ούτε όμως έχει καμία σχέση με τις αρχές περιβαλλοντικής προστασίας μιας στοιχειωδώς ανεπτυγμένης χώρας. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να είμαι ξεκάθαρος και σαφής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της αριστεράς, ό,τι και αν κάνουνε, θα σταματήσει αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Χαλκιδική. Ας το γνωρίζουν αυτό καλά και οι λογείς χρυσοθύρες και οι σημερινοί κυβερνώντες. Ας το γνωρίζει καλά και ο κύριος Δένδιας, που μας κουνάει το δάχτυλο για την εφαρμογή της νομιμότητας. Αλλά ας το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, με αυτή την απίθανη ομάδα αλήθειας, την ομάδα της μονταζιέρας της Νέας Δημοκρατίας, που εξαπολύει επιθέσεις όχι αλήθειας αλλά βλακείας, με τις οποίες νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ζημιά στην εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινή γνώμη. Εμείς τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Και στους θεσμούς και έξω στην κοινωνία, με τα κινήματα των πολιτών που αντιστέκονται.